και από χθες βράδυ φιλοδοξεί να την τοποθετήσει στην κορυφή του, του δικού της Ευρωπαϊκού Everest. Δεν το λέμε εμείς, προσέξτε, το δήλωσε λίγα λεπτά μετά το τέλος της επικής πρόκρισης ομάδας handball της ΑΕΚ στους 8 του European Cup ο προπονητής της, ο Δημήτρης Δημητρούλιας, τον οποίο έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στη σημερινή μας πρώτη σελίδα. Coach, καλημέρα και πολλά συγχαρητήρια για τη σπουδαία πρόκριση. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Από τώρα. Καλή συνέχεια. Το θέμα είναι αν η συνέχεια μπορεί να φτάσει και μέχρι το τέλος. Είναι περισσότερο μια ευχή ο τελικός, ή πιστεύεις, Coach, ότι πρόκειται για έναν ρεαλιστικό στόχο βάσει και της οχτάδας που έχει δημιουργηθεί πλέον στα προημιτελικά? Κοιτάξτε, αυτό που θες, η πραγματικότητα είναι ότι από το καλοκαίρι πέσαμε το να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτό το θεσμό ως στόχο. Όσο και αν αυτό είναι οξύμορο για μια ελληνική ομάδα handball να θέτει ένα τέτοιο στόχο, νομίζω ότι και το επίπεδο του roster, το επίπεδο της δουλειάς που κάνουμε, δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πάμε μέχρι το τέλος. Και έχοντας να αντιμετωπίσετε ενδεχομένως και όχι ίσους όρους διεξαγωγής, με την έννοια ότι ενώ στην Ελλάδα είχαμε lockdown, σε πολλές ομάδες είχαν απαγορευτεί ακόμα και προπονήσεις, στο εξωτερικό οι περισσότερες ομάδες δεν είχαν τέτοιου είδους εμπόδια και διακοπές στην προετοιμασία τους, και ενδεχομένως η επιτυχία της ΑΕΚ να γίνεται ακόμα πιο σημαντική βάσει όλων των δυσκολιών που έχετε αντιμετωπίσει φέτος. Ναι, για την ακρίβεια είμαστε εμείς, και αν δεν κάνω λάθος, στο Βέλγιο οι μόνες χώρες που δεν διεξάγεται πρωτάθλημα. Φυσικά και οι αντίπαλοι μας αγωνίζονταν στο πρωτάθλημά τους, και μάλιστα σε ένα πολύ πιο ισχυρό πρωτάθλημα το δικό μας. Δεν χωράει αμφισβήτηση ότι το έλλειμμα αυτό το μεγάλο των αγώνων θα μας στήχιζε, ήταν για μένα ο νούμερο ένα παράγοντας στο κακό σενάριο του αποκλεισμού, γιατί αυτό όλο φάνηκε στο πρώτο μας παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, η ομάδα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη ως προς το τι είχε να αντιμετωπίσει, αλλά είδαμε πολλούς παίκτες μπλοκαρισμένους, και προσωπικά η μόνη μου εξήγηση στο τέλος της μέρας είναι η έλλειψη αγώνων, που και αυτό έχει μια δικιά του σειρά, μια δικιά του ψυχολογία, που δεν μπορούμε τέλος πάντων να προσπεράσουμε την επιστήμη του αθλητισμού και να πούμε ότι δεν έπαιξε το ρόλο του. Αυτό που έγινε στο δεύτερο μάτς ήταν σε μεγάλο βαθμό μια κατάθεση ψυχής. Να πάμε λίγο στη χθεσινή ατμόσφαιρα, να τελειώνει το παιχνίδι. Και εγώ θέλω λίγο κάτι άλλο στις δηλώσεις σας, γιατί είπατε έτσι πολύ ωραία πράγματα μετά. Είχατε πει πριν το μάτς τον πρόεδρο της ΑΕΚ πως το μάτς θα είναι για πολύ γερά νεύρα. Πόσο γερά νεύρα είχατε τελικά και εσείς αλλά και οι παίκτες σας για να μπορέσετε να καταφέρετε να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα? Και τι είπε στο Χριστόδουλο το Μιλωνά? Γιατί φαντάζομαι ότι μετά το τέλος του αγώνα θα πρέπει να πιστεύεις στην αγκαλιά του. Εντάξει, δεν είναι η δουλειά μου να πέφτω στην αγκαλιά του. Μπορεί να έχεις αυτοκυριαρχία και σε αυτές τις στιγμές. Κοιτάξτε, αυτό θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Η δικιά μου σαν head coach είναι όταν η ομάδα έχει τόση ένταση, θα μπορώ να τους δίνω μια σημαντική πληροφορία και την ηρεμία ώστε να μην χάσουμε το μυαλό μας. Εμείς οι μεσογειακές ομάδες έχουμε μια δυσκολία στο όταν όλα πάνε καλά να νομίζουμε ότι θα πάνε μέχρι το τέλος, ή όταν όλα πάνε, ή όταν μια περίοδο πολλά πράγματα δεν πάνε καλά να νομίζουμε ότι θα καταστραφούμε. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ ο coach την ώρα του αγώνα. Έτσι, φυσικά για μένα πάντα το πιο σημαντικό είναι η προετοιμασία. Γιατί στον αγώνα στην πραγματικότητα δεις λίγα πράγματα μπορείς να διορθώσεις σε έναν αγώνα handball που έχει λίγα time out και θα παίξεις πάνω κάτω αυτό που έχτισες. Από εκεί και πέρα, για αυτό που είπατε, ναι, ήταν δεδομένο για μένα ότι στο καλό σενάριο, δηλαδή στο σενάριο που θα είμαστε καλά, θα πατήσουμε καλά στο γήπεδο και θα ελέγξουμε τον αντίπαλο, το μάτς πολύ πιθανό να είναι οριακό. Αν βέβαια ο αντίπαλος ήταν η κατώτερος της περίστασης, θα παίρναμε μια εύκολη πρόκληση. Και αν φυσικά εμείς ήμασταν η κατώτερη της περίστασης, πιθανό να χάναμε και όλα στον αγώνα αυτό. Αλλά ξέρω ότι όλα θα πηγαίνουν με εμάς καλούς και αυτούς να αντιδράνε. Και το συν 5, να ξέρετε ότι είναι μια διαφορά πάρα πολύ πονηρή. Συνήθως δεν τα καταφέρνουν οι ομάδες που πρέπει να το υπερασπιστούν, μάλλον όχι να το υπερασπιστούν, να το ανατρέψουν.
ήταν ένα μάτς που έπρεπε και τα 60 λεπτά να έχουμε υπομονή και ηρεμία. Γιατί είδατε και πώς το δεύτερο ημίχρονο, πώς ανατράπηκε. Ο αντίπαλος μας έφτασε στα δύο γκολ. Υπήρχε μια περίοδος που πήγαμε να καταρρεύσουμε λίγο, κάτι που έγινε στο πρώτο μάτς. Αλλά ευτυχώς ήταν κάτι που συζητήσαμε πολύ αυτή τη βδομάδα. Νομίζω ότι τα παιδιά αντιδράσανε σωστά πνευματικά όταν έπρεπε στη διάρκεια του αγώνα. Ήταν ένα θρίλερ. Τέλος καλό. Ξέρεις κάτι, coach, μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ξέρεις, κάνοντας και μια αναδρομή στις τοποθετήσεις σου, στις δηλώσεις σου μετά από κληρώσεις. Δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πολλούς προπονητές σε όλα τα αθλήματα να δείχνουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα τους. Δηλαδή, συνήθως, ξέρεις, έχουμε ακούσει προπονητές να λένε όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Εσύ πολύ ξεκάθαρα δεν είχες κανένα πρόβλημα και σε προηγούμενες κληρώσεις να αποδεχτείς για την ΑΕΚ το ρόλο του φαβορί. Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση η συγκεκριμένη φιλοσοφία. Θα σας πω, εγώ είμαι όσοι γνωρίζουν, με γνωρίζουν, είμαι ένας χαντμπολάνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που ζω για αυτό που κάνω. Γι' αυτό που θέλω, και επειδή πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά μας, πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ σπουδαίο, θέλω να το μεταφέρω και στην ομάδα μου. Φυσικά και μπορούμε, σαν σύνολο, να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο σε αυτό το θεσμό φυσικά που παίζουμε. Έτσι που έχουμε ομάδες που είναι λίγο μεγαλύτερο budget από εμάς, λίγο χαμηλότερο, αλλά είναι ομάδες. Αυτό που μας λείπει είναι το ειδικό θράσος, και επειδή προέρχομαι από μια γενιά, την χρυσή γενιά του ελληνικού handball, που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες, ξέρω πολύ καλά ότι τότε είχαμε αυτό το στοιχείο. Όσο καλύτερος και ήταν ο αντίπαλος, τον σεβόμασταν. Όταν μπαίναμε στο γήπεδο, θέλαμε να του πάρουμε όσα περισσότερα μπορούμε. Ως χαντμπολάνθρωπος, λοιπόν, πώς εξηγείς το πολύ μεγάλο δέσιμο που αρχίζει να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην ομάδα του χαντμπολ και τους οπαδούς της ΑΕΚ? Να πούμε ότι θα ήταν μια εύστοχη λέξη, ο άνθρωπος που ράβει και δένει αυτόν τον δεσμό είναι ο κύριος Παπασταμάτης. Ένας άνθρωπος που έχει τεράστιο πάθος για το σύλλογο της ΑΕΚ και έχει αποκτήσει και μεγάλη αγάπη για το άθλημά μας. Μας έχει κάνει να αγαπήσουμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε μέσα από το πάθος του και έχει συνδέσει και πάρα πολύ τους οπαδούς με την ομάδα. Φυσικά για την συγκεκριμένη ομάδα ΑΕΚ Handball η κολόνια κρατάει χρόνια. Πολύ πριν έρθω εγώ, όταν η ομάδα στις δύσκολες εποχές του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έφερνε τίτλους στο σύλλογο. Και έτσι οι οπαδοί την αγάπησαν. Εμείς καλούμαστε να υπερασπιστούμε αυτή την αγάπη και να τη δώσουμε πίσω μέσα από πολύ και όσο το δυνατόν περισσότερο επαγγελματική δουλειά. Και μάλιστα ο κόσμος της ΑΕΚ και χθες βρήκε τον τρόπο να σας εμψυχώσει. Βρέθηκε έξω από το γήπεδο λίγο πριν ξεκινήσει. Παρότι υπάρχει καραντίνα, παρότι υπάρχει απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, πόση ενέργεια σας έδωσε αυτή η κίνηση? Ωραία ερώτηση μου κάνετε, γιατί ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Παραμονή αγώνα, τελειώνουμε τελευταία προπόνηση. Λέω, όλα είναι έτοιμα. Τώρα μας μένει μια κινητήριος δύναμη αύριο. Να ξεκινήσουμε με πάρα πολύ ενέργεια. Και με το που συμβαίνει αυτό, μας λέει ο Ηλίας ο Χατζίκας, ο μάνατζερ της αντρικής μας ομάδας, μας λέει, ελάτε έξω όλοι, έχουν έρθει κάποιοι παδί, θέλουν να σας χαιρετήσουν πριν ξεκινήσει το μάτς. Βγαίνουμε όλη η ομάδα έξω και βλέπουμε ένα μικρός μήνος ανθρώπων με πολύ πάθος να φωνάζουν συνθήματα. Και εκείνη τη στιγμή λέω αυτό ήταν. Αυτό ήταν το επιπλέον στοιχείο που θέλαμε. Η ευχή σας έγινε πραγματικότητα. Και όντως η ομάδα μπήκε 100% και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο αντίπαλος μπήκε με το στρες του εκτός έδρας και με το να. Δεν ήταν καλό στην αρχή ο αντίπαλος και πήραμε νωρίς προβάδισμα, γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικό μάτς αν ξεκινούσαμε έχοντας. Φόραγαν όλοι. Φόραγαν όλοι μάσκες, γιατί και ο Χαρδαλιάς άνθρωπος του χάντμπολ είναι, αλλά θα τρελόταν άμα δεν φόραγαν μάσκες. Και ΑΕΚ, όχι απλά άνθρωπος του χάντμπολ, είναι και ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριε Δημητρούλια, μια τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι
αυτή είναι η νίκη, η πρόκριση και η πορεία της ομάδας που γίνεται υπό αυτές τις συνθήκες στην χώρα μας, αλλά και γενικότερα στον κόσμο, η φετινή θα σας μείνει λίγο πιο έντονα, έχει ακόμα πιο ιδιαίτερη σημασία? Δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Νομίζω γράφουμε ιστορία. Αυτό λέω και στα παιδιά. Για κάθε τι παραπάνω που κάνουμε φέτος γράφουμε ιστορία. Και αξίζουμε για τη δουλειά αυτή που κάνουμε, γιατί τρώμε πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο και είναι πολύ ανιαρό, πιστέψτε με, και δύσκολο χωρίς αγώνες, χωρίς συνθήκες, να μπορούμε αυτό το πράγμα που κάνουμε, αυτή την επένδυση του κ. Παπασταμάτη να την αποδώσουμε. Νομίζω ο οδηγός μας είναι αυτά τα δύο μάτς. Και το ξαναλέω, πιστεύω και θεωρώ ότι και οι περισσότεροι μας αθλητές αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το mode. Θα πάμε μέχρι το τέλος, ανεξαρτήτως οποιοδήποτε αντίπαλος βρεθεί μπροστά μας στην επόμενη φάση. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καταρχήν μια καλή κλήρωση. Και... Εγώ σταμάτησα να εύχομαι. Δεν πειράζει, το ευχόμαστε εμείς για σας. Πέρσι, τα δύο χρόνια που είμαι εδώ, ακόμα περιμένω την καλή κλήρωση. Δεν μας απασχολεί πολύ όμως. Ποτέ δεν είναι αργά. Μακάρι να γίνει τώρα και καλή συνέχεια. Κόουτς, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα. Καλημέρα. Και όρεξη για δουλειά, να είσαι καλά.